Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό το βραδινό. Ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο Του μες στις καρδιές μας. Ο Κύριος να τον σχολιάσει και ο Κύριος να τον αυξήσει και να τον μεγαλύνει. Θα ήθελα, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το βραδινό να επικαλεστώ λίγο την επιοικιά σας, επειδή θα σας διατρέξω σε τέσσερα σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι, να δώσουμε όσο μπορούμε κάπως μεγαλύτερη προσοχή, γιατί θα πρέπει να κυκλώσουμε το θέμα που θέλουμε σήμερα να σχολιάσουμε, με τη χάρη του Θεού, όσο καλύτερα γίνεται. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στις Πράξεις των Αποστόλων. Β' κεφάλαιο, σελίδα 961. Πράξεις των Αποστόλων. Β' κεφάλαιο, 961 σελίδα. Θα διαβάσω από το 22 εδάφιο. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησού των Ναζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτων λαβώντες, παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού διαχειρών ανώμων, σταυρώσατες, εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, λύσας τα σωδήνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Μία εικόνα. Ας προσπαθήσουμε, μ' αρέσει αυτό που λέω και συνηθίζω να το κάνω με τον εαυτό μου, προσπαθώ να φέρω τον εαυτό μου την ώρα που ο Πέτρος από την ταράτσα, από εκείνο το μπαλκόνι, κηρύττει μετά πάσης παρησίας το Λόγο του Θεού και εγώ να είμαι ένας από αυτούς που είναι το ακροατήριό του από κάτω και να ακούω τα λόγια του. Εάν λοιπόν εμείς ήμασταν ένας από αυτούς που ακούγανε τον Πέτρο, θα βλέπαμε τι? Θα βλέπαμε έναν άντρα πίστεως, πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, μετά πάσης παρησίας να στέκεται ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων, ενός πλήθους από διάφορα έθνη που ήρθαν να προσκυνήσουν στο λαό, στο ναό, και απευθυνόμενος σε αυτούς μετά πάσης παρησίας να τους λέει ως αυτό που βλέπετε καταρχήν είναι το έργο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό τους λέει, αυτό τους εξηγεί. Αυτό το έργο που βλέπετε δεν είναι ούτε άνθρωποι μεθυσμένοι, δεν είναι ούτε άνθρωποι οι οποίοι παραλληλουργούν, δεν είναι. Αυτό είναι ο Θεός και η ενέργειά Του. Και επικαλούμενος τρία χωρία μέσα από το Λόγο του Θεού, ένα από τον Ιωήλ και δύο από τους Ψαλμούς, και εξηγώντας τους πως ένας άντρας, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος εστάθη ανάμεσά μας και ανάμεσά σας, τον οποίον και πολλοί από σας γνωρίζετε εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου και έκανε τεράστια και θαυμάσια, αυτόν τον ορισμένο καιρό δια της Βουλής του Θεού, λαβώντες, εσείς σαυρώντας τον, τον θανατώσατε. Εσείς. Τώρα λοιπόν, λέγοντας λίγο παρακάτω, ας έρθετε εις εαυτόν, αυτός είναι ο Μεσσίας που περιμένουμε και ας βαφτιστεί έκαστος στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εκείνη την ημέρα, από αυτό το κήρυγμα του Πέτρου, πίστεψαν 3.000 ψυχές. Εμείς λοιπόν τώρα είμαστε στο ακροατήριο, και είμαστε στο ακροατήριο και ακούμε τον Πέτρο να λέει αυτά τα πράγματα. Και έχουμε έρθει από την Κρήτη, από την Αλεξάνδρεια, έχουμε έρθει από την Ελλάδα, έχουμε έρθει από την Κύπρο, δεν ξέρω από πού έχουμε έρθει, από τη Μικρά Ασία, και ακούμε αυτά τα πράγματα. Και μένουμε έκθαμβοι και λέμε, τι παρησία
αυτός ο άνθρωπος. Τι δυναμική πνευματική αυτός ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποιος είναι άραγε? Ποιος είναι αυτός που με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο αυθορμητισμό μπορεί και συνταράσει τα πλήθη? Ποιος είναι αυτός? Ας γυρίσουμε τώρα πίσω. 51-52 μέρες. Να δούμε ποιος είναι αυτός. Θα γυρίσουμε πίσω μερικές εβδομάδες. Πριν από 52 μέρες, ξέρετε, όταν ήμουν νεότερος και παρακολουθούσα ταινίες, κινηματογράφο, ήμουν συνεφίλ, πολλές φορές, σε πολλές ταινίες, και μου άρεσε αυτό που έβλεπα, ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ξεκίναγε την ταινία με την τελευταία σκηνή. Δηλαδή σου έδειχνε ένα κομμάτι από το τέλος της υποθέσεως, προκειμένου να σε βάλει στο νόημα και να σε προδιαθέσει. Αυτό λοιπόν που είδαμε και περιγράψαμε αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία σκηνή μιας ιστορίας. Τώρα όμως θα πρέπει να δούμε αυτή την ιστορία. Πάμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ας γυρίσουμε λοιπόν πίσω με τη χάρη του Κυρίου. Θα πάμε στη σελίδα 896. Σελίδα 896 είναι το κεφάλαιο 14 από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Γιώτα, δέλτα, κεφάλαιο. Και εδάφιο 27. Πώς ξεκινάει λοιπόν τώρα η ιστορία μας? Να μην ξεχάσουμε από τη μνήμη μας την τελευταία σκηνή της υπόθεσης, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και κάποιες που προηγούνται τώρα. Μόλις έχουν δειπνήσει, έχουν ψάλει στον Κύριο, έχουν βγει έξω, είναι στον κήπο της Γεστημανής. Είναι λίγες ώρες, λίγες στιγμές πριν ο Κύριος παραδοθεί. Και λέει ο Κύριος, διαβάζω από το 26 εδάφιο αριστερή στήλη κάτω. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ότι πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμήν τη νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις τη Γαλιλαία. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, και αν πάντες σκανδαλιστώσιν, εγώ όμως σουχή. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς συλλέγω ότι σήμερον τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Ο δε, έτι μάλλον έλεγε, εάν γίνει χρία να συναποθάνω μετά σου, δε θέλω σε απαρνηθεί, ως αυτός δε και πάντες έλεγον. Ας δούμε λοιπόν πώς έχει η ιστορία μας. Βρίσκεται στο απόγειο της δόξας και του θριάμβου του ο Ιησούς Χριστός την ώρα που λέει αυτά τα λόγια. Έχει αναστήσει έναν άνθρωπο νεκρό 4 ημερών. Έχει μπει θριαμβευτικά στην πόλη των Ιεροσολύμων, έχει σηκωθεί το σύμπαν, η γη άπασα. Όλοι αποδέχονται τη μεσιανικότητα αυτού του προσώπου. Αυτός είναι αυτός που περιμένουμε. Και οι μαθητές δεν έχουν καταλάβει πολλά πράγματα. Νομίζουνε, ζουνε σε ένα δικό τους μικρό κόσμο και νομίζουνε ότι ξαφνικά θα ξεκινήσει η Επανάσταση και εμείς θα έχουμε και ρόλο και λοιπά. Και ακούνε από τον Ιησού να τους λέει ότι αυτή τη νύχτα θα σκανδαλιστείτε όλοι σας. Μην ξεχάσουμε τον Πέτρο της Πεντηκοστής. Πολλές φορές θα τον επαναλάβω. Αυτή τη νύχτα θα σκανδαλιστείτε όλοι σας, γιατί το γεγραμμένον είναι, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σε διασκορπιστεί τα πρόβατα. Η εικόνα των μαθητών είναι μια εικόνα θριαμβεύουσα εκείνη την ώρα. Τα λόγια του Ιησού έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη λογική τους. Ο Πέτρος, ο αυθόρμητος, ξέρετε, ο Πέτρος ο μπροστάρης, ο Πέτρος ο δυναμικός,
ξέρει ότι αυτός που του μιλάει έχει ταΐσει μερικές χιλιάδες ανθρώπων, έχει σηκώσει νεκρούς, έχει θεραπεύσει αρρώστους, έχει ησυχάσει κύματα, θάλασσες, ανέμους, έχει ξηράνει δέντρα, έχει κάνει τα πάντα. Η φύση και ο κόσμος υποτάσσονται σε Αυτόν. Αυτόν ξέρει ο Πέτρος. Και αυτό του δίνει μια άνεση και έναν αέρα να ξεστομίσει κάποια πράγματα τα οποία την ώρα που τα λέει τα πιστεύει απόλυτα. Τα πιστεύει απόλυτα γιατί αυτά που σκέφτεται ήδη έχουν συμβεί, ξέρει σε ποιον απευθύνεται και ποιον σχολιάζει και δεύτερον αγαπάει τον Κύριο. Τον αγαπάει. 3 χρόνια είναι δίπλα του. Και του λέει λοιπόν ο Πέτρος, εάν πάντες σκανδαλιστώσιν, εγώ με τίποτα. Με τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που θα μας χωρίσει. Και θες να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή πρόκειται και επέρχεται μία επανάσταση τώρα. Σε αυτό που έρχεται, εσύ πας μπροστά. Και αν χρειαστεί να δώσω τη ζωή μου για σένα, σου υπόσχομαι ότι θα τη δώσω. Και από δίπλα και όλοι οι άλλοι αδερφοί, οι υπόλοιποι, και εγώ. Όλοι. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, το Ευαγγέλιο μερικές φορές, επειδή είναι μια συμπυκνωμένη γνώση και διδασκαλία, μας μεταφέρει πολύ γρήγορα και μας προσγειώνει σε μια άλλου είδους πραγματικότητα από αυτή που περιμένουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε στο ίδιο κεφάλαιο, να δούμε το τρίτο χωρίο της ιστορίας μας, την τρίτη μεγάλη σκηνή, 66 εδάφιο. Ιώτα δέλτα κεφάλαιο, Μάρκος 66 εδάφιο. Και ενώ ήτο ο Πέτρος εν τη αυλή κάτω, έρχεται μια των θεραπενίδων του αρχιερέως, και ότε είδε τον Πέτρο θερμενόμενον, εμβλέψασα εις αυτόν, λέγει, και εσύ ίσο μετά του Ναζαρινού Ιησού. Ο δε ειρνήθη λέγον, δεν εξεύρω, ουδέ καταλαμβάνω τι συλλέγεις. Και εξήλθε έξω εις το προάβλιο και ο αλέκτορε φώναξε. Και η θεράπαινα, ειδούσα αυτόν πάλιν ήρχισε να λέγει προς τους παρεστώτας, ότι ούτως εξ αυτόν είναι, ο δε πάλι ειρνήτο. Και με το λίγον πάλιν, οι παρεστώτες έλεγον προς τον Πέτρον, αληθώς, εξ αυτόν είσαι, διότι Γαλιλαίος είσαι και η λαλιά σου μοιάζει. Εκείνος δε άρχισε να αναθεματίζει και να ομνύει, ότι δεν εξεύρω τον άνθρωπο τούτο τον οποίον λέγεται. Και ο αλέκτορε φώναξε εκ δευτέρου και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων των οποίων είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, θέλεις με αρνηθεί 3. Και άρχισε να κλαίει πικρός. Τα γεγονότα λοιπόν της ζωής μας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι αμήλικτα πολλές φορές. Και ο λόγος του Θεού είναι αληθής, όποιος και αν είναι ο λόγος του Θεού. Και ο Πέτρος, ο ενθουσιώδης, που άκουγε τον Κύριό του να του λέει ότι και θα σκανδαλιστείς και θα διασκορπιστείς, και εκείνος να δεσμεύεται, μετά από πολύ λίγη ώρα βλέπει πολλούς ανθρώπους, βλέπει τους δούλους των αρχιερέων, βλέπει τους φύλακες του ναού, μπορεί να ήταν και η ρωμαϊκή φρουρά, ποιος ξέρει, ίσως να έρχονται, και τον ήρωά του, αυτόν που ενέβλεπε επί 3 χρόνια, να τον πιάνουν. Τι μένει να τον συνδέει με τον Κύριο? Η αγάπη του. Πού τον οδηγεί η αγάπη του? Στο σπίτι του αρχιερέα. Εκεί κοντά για να βλέπει. Και τώρα θα πρέπει να δώσει τη δική του προσωπική μάχη. Ο Πέτρος. Ποια είναι αυτή η μάχη? Αυτόν που πριν από λίγο θαύμαζε, βλέπει να τον τριχωμαδούνε, βλέπει να τον γρονθίζουνε,
να τον χτυπάνε, να τον κοροϊδεύουν, να του κλείνουν με μια σακούλα το κεφάλι, να τον χτυπάνε και να του λένε «Προφήτη, προφήτη, 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 πες μας ποιος σε χτύπησε». Αυτή είναι η εικόνα που βλέπει ο Πέτρος. Και σε αυτή την εικόνα έρχεται να προσθεθεί η φράση μίας κυρίας, μίας υπηρέτριας, μίας δούλης, μιας θεραπένιδας όπως της λέει. «Μου φαίνεται ότι κι εσύ είσαι ένας από αυτούς που ήταν δίπλα του». Η φράση της θεραπένιδας και η απάντηση του Πέτρου. Θυμηθείτε τον Πέτρο που ξεκινήσαμε, ποτέ δεν θα τον βγάλετε από το μυαλό σας σήμερα, την ημέρα της Πεντηκοστής. Η απάντηση του Πέτρου. «Εγώ κινέζω». Αυτό της απάντησε. «Εγώ δεν καταλαβαίνει. Είμαι Κινέζος. Δεν καταλαβαίνω ούτε τι μου λες, ούτε για ποιον μου μιλάς. Εγώ εδώ ή βρίσκομαι, γιατί κατέβηκα από τον ουρανό ξαφνικά. Εγώ φύτρωσα εδώ εκείνη την ώρα. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Ούτε το ξέρω, ούτε και καταλαβαίνω γιατί πράγμα μου μιλάς». Πριν από μερικές ώρες έδινε όρκους πίστεως, και επειδή βρέθηκε σε δύσκολη θέση, εκεί ήταν που θερμενότανε, καθότανε δίπλα με τους άλλους, βγαίνει λίγο παραέξω, στον προάβλιο χώρο, δεν πειράζει, ψυχρούλα θα κάνει, αλλά τουλάχιστον δεν θα με ενοχλούνε. Και με το που βγαίνει, το πρώτο πράγμα που ακούει είναι τον Πετεινό, για πρώτη φορά ο Πετεινός κάνει κικυρίκου. Αλλά μαζί με τον Πετεινό ξαναβγαίνει και αυτή η θεραπένιδα, η οποία σχολιάζει πλέον με τους γύρω του ότι αυτός μου θυμίζει, αυτόν τον έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Και οι άλλοι, οι περί αυτών, αυτό λένε, ότι εσύ όντως είσαι ανάμεσα από αυτούς οι οποίοι υπηρετούσαν αυτόν που έχουμε μέσα και βαράμε. Γιατί και Γαλιλαίος είσαι και η προφορά σου είναι από το βορρά του Ισραήλ και η κοψιά σου όπως σε βλέπω τώρα, αλλά και η φωνή σου και ο τρόπος που μιλάς, από αυτούς είσαι σίγουρα. Και τότε ο Πέτρος απαντάει, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Λόγος του Θεού, «Εκείνος δε άρχισε να αναθεματίζει και να ομνύει». Σε απλά ελληνικά τι σημαίνει αυτό? «Σας ορκίζομαι στον Θεό, δεν έχω καμία σχέση με Αυτόν και αν σας λέω ψέματα να έρθουν όλα τα κακά πάνω μου». Αυτή ήταν η απάντηση. Πιανού? Αυτό που πριν λίγες ώρες έδινε όρκους αιώνιας πίστης. «Δεν έχω ιδέα, σας ορκίζομαι στον Θεό». Και τότε ακούστηκε για δεύτερη φορά ο Πετεινός και το αποτέλεσμα βεβαίως ήταν να φύγει ντροπιασμένος, κλαίγοντας, πικρός. Γιατί τα έχουμε πει τώρα όλα αυτά βέβαια? Αυτά συνήθως παραμονές του Πάσχα, ξέρετε, Μεγάλη Εβδομάδα, Κυριακή της Πεντηκοστής. Γιατί? Είμαστε μακριά από τον Πέτρο. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς διαβάζοντας τη γραφή και μελετώντας τη, και καλά κάνουμε, δημιουργούμε κάποιες στερεοτυπικές εικόνες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διαβάζοντας βλέπουμε και λέμε Ιούδας. Α, Ιούδας, ίσον προδοσία. Πέτρος. Α, ίσον άρνηση. Θωμάς. Ίσον απιστία. Σαπφύρα και Ανανίας, ίσον πονηρία, βλασφημία. Παίρνουμε αυτές τις εικόνες, τις παγιώνουμε στη ζωή μας
στη μελέτη μας, στη συνείδησή μας και λέμε, ναι, καλά κάνουμε και τις διαβάζουμε, αλλά εγώ από αυτόν απέχω. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό, με συγχωρείτε. Νομίζετε, αγαπητοί αδερφοί, ότι είμαστε πολύ μακριά από τον αρνητή Πέτρο, από τον προδότη Ιούδα ή από τον άπιστο Θωμά? Για να δούμε, είμαστε ή είμαστε λίγο κοντύτερα από όσο νομίζουμε? Τι τον οδήγησε τον Πέτρο σε αυτή την τρομακτική μεταστροφή που έκανε? Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε? Ο φόβος. Δεν το πιστεύω. Και δεν το πιστεύω γιατί, για να είμαι ειλικρινής, όταν πήγαν όλοι αυτοί οι κουστοδία, οι στρατιώτες αυτοί να συλλάβουν τον Χριστό, θυμόμαστε όλοι πολύ καλά τι έκανε ο Πέτρος. Έβγαλε το μαχαίρι του, όρμησε μπροστά σε όλους. Λέει ο λόγος του Θεού βέβαια ότι έκοψε το αυτί του μάλχου, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν πήγαινε βέβαια για τα αυτί του, έτσι, πήγαινε για κάτι καλύτερο, για κάτι πιο κεντρικό, και μάλλον έκανε έτσι και πέτυχε το αυτί. Δεν φοβότανε, δεν φαίνεται να διστάζει σε κάτι, και ακολούθησε τον Χριστό μέχρι το σπίτι του αρχιερέα. Τι ήτανε αυτό το οποίο τον έκανε να καταρρεύσει? Είμαστε μακριά από τον Πέτρο? Για να δούμε. Κατέρευσε ο Πέτρος, αγαπητοί αδερφοί, γιατί απογοητεύτηκε. Κατέρευσε ο Πέτρος γιατί είδε ό,τι σκεφτόταν και πίστευε μέσα σε μία στιγμή χρόνου να αλλάζει η εικόνα, να γίνεται αλλιώς, όπως δεν το περίμενε, όπως δεν το πίστευε ότι μπορεί να γίνει. Και μέσα του γεννήθηκε ένα ερώτημα: άξιζε τελικά? Χάνονται όλα αυτά τα 3 χρόνια, άξιζανε? Άξιζε που έζησα με τον Χριστό τελικά? Άξιζε το ότι θυσίασα τη ζωή μου, την οικογένειά μου, το επάγγελμά μου και ακολούθησα τον Χριστό τελικά? Έχει γεννηθεί ποτέ στη ζωή σου αυτό το ερώτημα? Εμένα ναι. Αξίζει το ότι στερούμε κάποια πολύ βασικά πράγματα που όλος ο κόσμος τα κάνει και εγώ 4 φορές την εβδομάδα είμαι στην εκκλησία, 1 φορά είμαι στην προσευχή, 1 φορά είμαι στη συμμελέτη και το Σάββατο θα πάω στο Ευαγγελιστικό έργο και την Κυριακή το βράδυ θα είμαι στην προσευχή. Τελικά αξίζει? Και ήρθε σε κρίση η συνείδηση του Πέτρου. Και αυτή η κρίση τον οδήγησε στην κατάρρευση. Η άρνηση του Πέτρου είναι μακριά από την προδοσία του Ιούδα? Τι λέτε. Βεβαίως η προδοσία του Ιούδα είναι μια ενεργητική κίνηση, είναι μια ενεργητική προδοσία. Το σκέφτηκε, το συνέλαβε, διαπραγματεύτηκε και έπραξε. Όμως και του Ιούδα μέσα στην ψυχούλα του η εικόνα που είχε διαμορφώσει για τον Χριστό έτσι με τον ίδιο τρόπο είχε καταρρεύσει. Έτσι με τον ίδιο τρόπο είχε τις αμφιβολίες του. Και όταν συνέβη αυτό το κακό, όπως ο Πέτρος έκλαψε πικρός όπως διαβάσαμε, έτσι κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και ο Ιούδας μεταμεληθείς επέστρεψε μετανοημένος, κλαίγοντας σε ποιους, και εκεί ήταν το κλειδί της διαφοράς, σε αυτούς που θεωρούσε και πίστευε ότι μπορούσαν να τον βοηθήσουν,
στους ιερείς. Από τους ιερείς ξεκίνησε το κακό και αφού συνέβη ό,τι συνέβη, μεταμεληθείς, αντί να πάει στο Χριστό, πήγε ξανά στους ιερείς. Τους πέταξε τα αργύρια, αίμα αθώου σας παρέδωσα, και η απάντηση των ιερέων είναι η απάντηση που σφραγίζει την προσωπικότητα που λέγεται Ιούδας. Ας πρόσεχες. Σίωψε. Τι μας νοιάζει εμάς. Εσύ το σκέφτηκες, εσύ το έκανες. Αυτή ήταν η απάντηση των ιερέων που οδήγησε έναν άνθρωπο συντετριμένο, έναν άνθρωπο τεταπεινωμένο, όχι στη μετάνοια, αλλά στην αυτοκτονία. Γιατί πλέον δεν είχε καμία ελπίδα από τίποτα και πουθενά. Ο Πέτρος βρίσκεται, πιστέψτε με, πολύ κοντά στην ίδια θέση. Όμως ο Πέτρος, πού θα στραφεί τώρα? Πού θα στραφεί τώρα ο Πέτρος? Πάμε να διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού και το τελευταίο χωρίο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα ήθελα να πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στο τελευταίο κεφάλαιο, στη σελίδα 958 κάτω δεξιά. Κάπα Α, 958, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μετά ταύτα εφανέρωσε αυτόν πάλι ο Ιησούς στους μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού, λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος. Υπάγω να αλλιεύσω, λέγουσι προς αυτόν. Ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίο ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν ουδέν. Αφού δε έγινεν ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις των Αιγιαλών, δεν εγνώριζον όμως οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν, ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυο εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσει αυτό από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρον, ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα διότι ήταν γυμνός και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριον διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πήχας, σύρονται στον δίκτυον των ηχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γη, βλέπουσιν ανθρακίαν κειμένη και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρατε από των οψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. Και ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίχτυο επί της γης, γέμων ηχθείων μεγάλων 153, και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίστη το δίχτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδής όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν τι είσαι, εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει εις αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή ή το ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη εις τους μαθητάς αυτού, αφού εγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρο, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρο ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέρα φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά να αγαπάς με και είπε προς αυτόν, Κύριε, σι εξεύρεις τα πάντα, σι γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς σι λέγω, ότε ήσουν νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτησε όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις σε ζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο,
δεικνύων με ποιον θάνατο μέλη να δοξάσει τον Θεό. Πικρός, κλαίγοντας, απήλθε ο Πέτρος και χάθηκε, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Και όταν ο Κύριος αναστήθηκε, είπε πηγαίνετε στους μαθητές και πείτε τους ότι αναστήθηκα και στον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος έχει φτάσει σε σημείο μηδέν. Είναι συντετριμμένος, είναι απελπισμένος, είναι απογοητευμένος. Έχουν όλα αλλοιωθεί και χαλάσει γύρω από τη ζωή του και χρειάζεται τώρα Ανάσταση. Ο Ιούδας πέθανε, απελπίστηκε και πέθανε. Ο Πέτρος απελπίστηκε, πέθανε και αναστήθηκε. Γιατί αυτός που θα εκλέξει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες το πρόσωπο του Χριστού, ο χαρακτήρας του Χριστού δεν πρόκειται να τον απορρίψει. Αρκετές μέρες μετά, η υπόσχεση του Χριστού την ημέρα που παραδόθηκε γίνεται πραγματικότητα. Θα πάω πριν από σας στη Γαλιλαία. Εκεί είναι που γίνεται η συνομιλία και αυτό το γεγονός. Όταν συζητάνε μεταξύ τους απογοητευμένοι, τι έγινε, πώς περάσαν αυτά τα 3 χρόνια, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Λέει ο Πέτρος, εγώ πάω να ψαρέψω. Αυτό ξέρω να κάνω, δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Τι άλλο εξάλλου να κάνω. Και βεβαίως και λένε και οι υπόλοιποι, και εμείς ερχόμαστε μαζί σου. Και στην απογοήτευσή που έχουν, εκείνο το βράδυ προστίθεται ακόμα μία απογοήτευση. Προσπαθώντας να πιάσουν κάτι, όλο το βράδυ δεν κατάφεραν να πιάσουν τίποτα. Όμως ο Χριστός είναι εκεί. Ο Χριστός στη ζωή σου είναι πάντα παρόν. Το ότι μερικές φορές δεν βλέπεις τον Χριστό στη ζωή σου δεν οφείλεται στην απουσία του Κυρίου. Οφείλεται στο γεγονός ότι ανάμεσα μας, ανάμεσα σε μας και ανάμεσα στον Κύριο, εμείς πολλές φορές βάζουμε κάποια εμπόδια. Βάζουμε κάποιες ιδέες μας, κάποιες σκέψεις μας, κάποιες συνήθειές μας και μας εμποδίζουν να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Όμως ο Κύριος είναι εκεί. Και όχι μόνο είναι εκεί, αλλά είναι έτοιμος να υπηρετήσει, να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα, αλλά και να ευλογήσει, αλλά και να ευεργετήσει. Ρίψατε το δίκτυο στα δεξιά του πλοίου. Ο Κύριος είναι. Ο Κύριος είναι. Τρέχει ο Πέτρος, κολυμπάει, ήταν κοντά, 200 πύχες, 80 μέτρα, ξέρω εγώ, 90 μέτρα, κάπου εκεί είναι. Καθίστε, φάτε, ησυχάστε. Και τώρα, Πέτρο, πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει κάπου. Για πάμε πάλι από την αρχή. Αγαπάς με. Κάποτε τι μου είχες πει. Εγώ θα αυτό. Αγαπάς με. Πώς πιστεύετε, αδερφοί, θα αισθάνθηκε ο Πέτρος εκείνη την ώρα? Ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, δεν ακυρώνει την πρόθεση της καρδιάς μας ποτέ. Όσο και αν κάνουμε ανοησίες, όσο και αν είμαστε μερικές φορές μη γνωρίζοντες την πραγματικότητα, όσο και αν είμαστε εθεροβάμονες, αγαπάς με. Ο Κύριος θέλει να του υπενθυμίσει αυτά τα λόγια και να ξεκινήσει από την αρχή. Σ' αγαπάω, Κύριε.
Πετρό, αγαπάς με, δεύτερη φορά. Ο Κύριος θέλει να τον αποκαταστήσει μπροστά σε όλους πλέον. Η προσωπικότητα του Πέτρου έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Είναι αρνητής. Ένας προδότης είναι και ένας αρνητής. Δύο, αγαπάς με. Θέλει να τον συστήσει και πάλι. Μην νομίσετε ότι αλλοιώθηκε η προσωπικότητα του Πέτρου επειδή συνέβη αυτό. Εσείς οι υπόλοιποι που δεν τσαλακωθήκατε γιατί είσαστε καλύτεροι από τον Πέτρο. Απλά τσαλακωθήκατε γιατί φύγατε γρήγορα. Εξαφανιστήκατε, σκορπίσατε σαν τα ποντίκια. Εκείνος έμεινε. Πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, συνήθως, σχεδόν πάντα, η απομάκρυνσή μας οφείλεται στο γεγονός ότι λιγοστεύει η αγάπη μας προς τον Κύριο. Και επειδή λιγοστεύει, στραπατσαριζόμαστε. Στον Πέτρο, η αγάπη του για τον Κύριο και η πρόθεσή του να τον πλησιάσει εγκύτερα και κοντύτερα τον έφερε σε αυτή την κατάσταση. Ο Πέτρος συνετρίβει όχι γιατί έπαψε να αγαπάει τον Κύριο, αλλά επειδή συνέχισε με πείσμα να αγαπάει τον Κύριο. Ποιο ήταν το λάθος του? Αγαπούσε τον Κύριο όπως εκείνος νόμιζε. Και τώρα λοιπόν, αφού του υπενθύμησε τους όρκους της αιώνιας πίστης, αγαπάς με. Αφού τον αποκατέστησε στα μάτια όλων, αγαπάς με. Έρχεται και μια τρίτη φορά. Αγαπάς με. Περίλυπος ο Πέτρος. Κατάλαβε τελικά ότι δεν μπορώ να αγαπάω τον Κύριο όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εκείνος θέλει. Και πολλές φορές ο Κύριος, προκειμένου να με κάνει να τον αγαπήσω όπως εκείνος θέλει, επιτρέπει και το να τσακιστώ. Επιτρέπει και το να απογοητευτώ. Επιτρέπει και το να απελπιστώ. Επιτρέπει και το να χάσω την πνευματική μου όραση και να πω, αξίζει. Αξίζει. Τελικά αξίζει. Και αξίζει γιατί ο Κύριος είναι παρόν. Για αξίζει γιατί ο Κύριος είναι αληθής και είναι έτοιμος να ενεργήσει και έχει έργο, Πέτρο. Έχει έργο, αδερφέ μου και αδερφή μου, για σένα. Δεν ξέρω σήμερα πώς είσαι, αν είσαι τσακισμένος, απελπισμένος. Δεν με ενδιαφέρει πώς είσαι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ότι ο Κύριος είναι παρόν. Και το μόνο που θέλει από μας είναι να επαναδιαπραγματευτεί τη συνθήκη αγάπης και πίστης που έχουμε μεταξύ μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όσο ήσουν νέος, πήγαινες όπου ήθελες. Να ξέρεις ότι επειδή εγώ έχω έργο για σένα, θα φτάσεις κάπου που άλλοι θα σε σύρουν. Και εκεί που θα σε σύρουν οι άλλοι αυτή τη φορά, θα πας. Γιατί θα το κάνεις στο όνομά μου. Δεν θα φύγεις. Δεν θα συντριβείς πια. Και να ξέρεις και κάτι άλλο, Πέτρο. Πρέπει να δοκιμαστεί η αγάπη σου σε μένα, γιατί εάν δεν δοκιμαστεί η αγάπη σου σε μένα, εσύ, όπως απόλαυσες τη δική μου φροντίδα και ίαση και νοσηλεία, πώς θα ετοιμαστείς για να φροντίσεις, να νοσηλεύσεις και να ιάσεις αυτούς που πρόκειται αύριο να πέσουν σαν και σένα. Ο Κύριος κάτι περίεργους ανθρώπους σαν τους μαθητές διάλεγε να έχει δίπλα του. Γιατί τελικά κάτι περίεργους ανθρώπους σαν και εμάς έχει διαλέξει για να είναι η εκκλησία του. Εμείς είμαστε η εκκλησία του, οι περίεργοι άνθρωποι. Εμείς που κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί και να κάναμε πως δεν τον ξέραμε, που θυσιάσαμε τους όρκους πίστης και αγάπης για άλλα πράγματα
Εμείς που κάποια στιγμή μπορεί να είπαμε τελικά αξίζει. Αξίζει. Ή άδικα πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει να το λένε άνθρωποι. Κάποιοι δε από μας φτάσαμε στο σημείο να τον προδώσουμε, γιατί οι προτεραιότητες μας ήταν άλλες. Εάν ο Χριστός είχε δίπλα του τελείους, άφθαρτους, δυνατούς, τότε αγαπητοί αδερφοί, εγώ δεν θα ήμουν στην εκκλησία του. Και δεν ξέρω πόσοι από μας θα ήμασταν εδώ. Ο Κύριος έχει μάθει και έχει βαλθεί να τελειοποιήσει ατελείς ανθρώπους. Έχει βαλθεί αποτυχημένους σαν και εμάς να τους τελειοποιήσει, να τους κάνει πετυχημένους για να τους πάρει στον ουρανό. Και ξέρετε και κάτι άλλο, τελειώνοντας. Έχει βαλθεί να μας φτιάξει έτσι ώστε στο έργο του να κινούμαστε με γνώμονα την αγάπη μας προς Αυτόν και όχι προσωπικές φιλοδοξίες, οι σκέψεις, οι αντιλήψεις, αλλά μόνο για την αγάπη μας προς Αυτόν, για να μας ετοιμάσει και να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να δοξάζουμε Αυτόν στη ζωή μας, αλλά και το να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Και ο Χριστός σε μας βασίζεται, σε σας βασίζεται. Αδειάστε τους εαυτούς σας. Για να μπορέσει να ενεργήσει ο Χριστός, ο Πέτρος έπρεπε να αδειάσει, να γυμνωθεί, να πάει γυμνός μπροστά του. Ας αδειάσουμε τους εαυτούς μας. Ας κενώσουμε ό,τι έχουμε μέσα μας. Ας αφαιθούμε στη χάρη του και στην αγάπη του, στο έλεος του και στη δύναμή του. Για να μπορέσει ο Κύριος να μας γεμίσει με τον εαυτό του. Για να μπορέσει ο Κύριος να μας αξιοποιήσει στο έργο του. Για να μπορέσει ο Κύριος να δοξαστεί στη ζωή μας. Εύχομαι ο Κύριος να μας κάνει Πέτρους. Εύχομαι ο Κύριος να μας κάνει Θωμάδες. Όχι κατά τις πράξεις, αλλά κατά την καρδία, κατά τη μετάνοια και κατά την επιστροφή. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.